about whenever the devil tries to trick you to think that maybe it was a good sign from Jesus and it really wasn't, it was the devil? How can you easily distinguish between the two? And πώς να ξέρουμε τη διαφορά? Αυτά τα διάκριση πάνω σε αυτό το θέμα, αν είναι πλάνη ή αλήθεια, φως ή σκοτάδι, βέβαια έχει τα διακριτικά, διότι τα από Θεού έχουν ταπείνωση μέσα στον άνθρωπο, έχει ειρήνη, έχει γαλήνη, έχει ψυχική ανάπαυση ο άνθρωπος. Όταν είναι από τον διάβολο έχει ταραχή, έχει φόβο, έχει ανησυχία, δεν νιώθει καλά. Αλλά και πάνω απ' όλα, για να είναι σίγουρος ο άνθρωπος και στα μεν και στα δε, πηγαίνει και τα καταθέτει στον πνευματικό του πατέρα, στον καθηγητή και λέει αυτά τα πράγματα, αυτό το μάθημα καλώς το έχω σκεφτεί, καλώς το έχω γράψει ή όχι. Εγώ νομίζω ότι είναι καλό. Αλλά εγώ δεν ξέρω καλά τη δουλειά, δεν ξέρω καλά την επιστήμη, εσύ θα μου διδάξεις. Και συμβολευόμενος στο πνευματικό είναι πιο ασφαλέστερος ο άνθρωπος και είναι σίγουρο ότι αυτό που θα του πει είναι και το σωστό και το κατέχει μετά και αποκτάει και την πείρα που του χρειάζεται. There are times that, regardless of where we're living our lives, we're praying, we're fighting the evil one. But there are times that the evil one tries to attack us through our loved ones and how our loved ones will treat us, how they can interfere with our direction in our lives. How do we fight that? Ανάλογα τον επηρεασμό που δημιουργούν οι συγγενείς, θα πάρουμε και τη θέση. Εννοείται, όταν μας βρόχνουν στην αμαρτία και στο κακό, θα τους κόψουμε. Όπως το αναφέρει αυτό ο Χριστός μας στο Ιερό του Ευαγγέλιο, αν σε σκανδαλίζει το δεξί σου μάτι, να το βγάλεις. Και αν σου σκανδαλίζει το δεξί σου χέρι, το πόδι, κόψε το. Καλύτερα μονόφθαλμος και με ένα πόδι, λέει, στον παράδεισο, παρά με τα δυο στην κόλαση. Ήρθε ένας παππούς μία φορά και μου λέει, στο Άγιον Όρος, λέει, Πάτερ, καλά, λέει, να με σκανδαλίζει το χέρι, το κόβω, το πόδι το κόβω, μα το μάτι πώς να το βγάλω. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Το λέω, δεν έχει αυτή την έννοια, έχει αλληγορική έννοια το λόγος του Χριστού. Το δεξί σου μάτι, το δεξί σου πόδι, το δεξί σου χέρι είναι αυτός ο άνθρωπος που έχει άμεση σχέση μαζί σου. Ας υποθέσουμε στο γάμο. Η γυναίκα έχει τον άντρα και ο άντρας έχει τη γυναίκα. Άμα σε σκανδαλίζει η γυναίκα σου και σε βγάζει από το δρόμο του Θεού και σε σπρώχνει στο διάβολο και στην αμαρτία. Λοιπόν, κόψε την. Κόψε τον, γιατί άμα θα μείνεις μαζί της ή μαζί του, θα πάτε και οι δυο μαζί στην κόλλα. Καλύτερα πήγαινε μόνος σου και άφησε τον να πάει. Επί παραδείγματι, πνίγεται ένας άνθρωπος. Και όταν πνίγεται σε ένας άνθρωπος, προσπαθεί να σε αρπάξει από οπουδήποτε. Άμα σε αρπάξει σε κάποιο μέρος, θα σε τραβήξει και σε ένα κάτω. Και λένε οι πατέρες, προσπάθησε να τον πιάσεις από εκεί που όταν σε τραβεί και δεις τον κύριο, δεν μπορείς να τον σώσεις, άστο να πάει, διότι θα πας και εσύ μαζί. Όσο μπορείς να τον βοηθείς, βοήθα τον. Και άμα όμως δεν μπορείς να τον βοηθείς, γιατί να πας και εσύ χαμένος. Καταλάβατε, έτσι είναι και εδώ. Αμέσως οι συγγενείς σπρώχνουν, ποτίθεται ένα παιδί, έτσι, και έχει ένα φίλο, ένα ξάδελφο, έτσι. Να ξαδεύει, πάμε σε δισκοτέκ, πάμε εκείνο ο χώρος χώρος, πάμε εκεί. Το παιδί θα πει, άμα μεν είναι μια μαμένα θα πει, γιατί να πάω εγώ εκεί. Λοιπόν, δεν πάω. Μα έλα είναι καλά. Αφού επιμένεις, σε κόβω και τη φιλία σου και τη συγγενεία σου. Συγγενεία μου, δεν μπορώ, δεν σε ακολουθώ. Όπως λέει και ο Βάς, ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός, όταν βρεθεί σε ένα σταυροδρόμι, και βρεις
ένα διάβολο, κάνει το σταυρό σου και φεύγει. Άμα βρεις, ας πούμε, μια γυναίκα, δεν φεύγει με το σταυρό που θα κάνεις. Δεν βρεις, τι να ξεφύγεις. Λέει, έτσι και εδώ. Έτσι και εδώ. Άμα δεις ότι σε σκαρδελίζει και σε πάει, όταν σε τραβάει ο συγκινής και σου λέει, α, έλα εδώ, πάμε στο γλέντι, πάμε εκεί. Όταν δεις ότι δεν μπορείς να ξεφύγεις, δηλαδή, κόψε και λες, αυτή η φιλία και αυτή η συγγένεια θα με βγάλει από τη συγγένεια και τη φιλία του Θεού. Καλύτερα με τον Θεό και ας τους συγγενείς θα πάνε. Αλλιώς δηλαδή, να σας πω τώρα και ένα άλλο, να μην γελάμε. Μια φορά ήμουν με το αυτοκίνητο στην Ελλάδα και μπροστά μας πήγαινε ένα λεωφορείο και πίσω από το λεωφορείο είχε μία ταμπέλα και έγραφε ο σοφέρ. Λέει, κράτα απόσταση μακριά όσοι κρατάς από την πεθερά σου. Ναι, αυτός φέρνει και μας για πρόβλημα. Έτσι και εμείς πρέπει να κρατάμε απόσταση από τους συγγενείς και από τους φίλους όταν μας τραβάνε να μας κάνουν εχθρούς του Θεού για τις αμαρτίες. Η παρουσία του μοναστηριού μας είναι ένας φάρος του ορθοδόξου μοναχισμού μας. Κάθε μοναστήρι είναι και ένα φυλάκιο του Θεού και μια παρουσία αγιοπατερική το κάθε μοναστήρι εκεί που βρίσκεται δημιουργημένο και φτιαγμένο ευλογεί το μέρος όλο, τον κόσμο όλων, ειρηνεύει και το μέρος όλο. Φεύγουν τα δαιμόνια, έρχονται άγγελοι, αλλά και με τη δουλειά την πνευματική που παρέχει, που δίνει, βοηθάει τους χριστιανούς μας να περπατήσουν σωστότερα τον δρόμο της σωτηρίας. Είναι ένα πνευματικό καταφύγιο που καταφεύγει κάθε ψυχή που θέλει να σωθεί, που θέλει να παρηγορηθεί, που θέλει να ζωογονηθεί, που θέλει να φωτιστεί. Υπάρχουν τόσα προβλήματα, και ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, χίλια δυο προβλήματα, και ιδιαίτερα τα ψυχολογικά και τόσα άλλα που υπάρχει άμεση ανάγκη λύσεως και διαφωτίσεως. Η παρουσία του μοναστηριού, οι άνθρωποι που κατοικούν εκεί έχουν την δυνατότητα, έχουν τη χάρη, έχουν την πείρα, έχουν την παρουσία τους που μπορούν να βοηθήσουν και να σώσουν τους ανθρώπους που καταφεύγουν εκεί. Λοιπόν, η παρουσία του μοναχισμού μας σε αυτόν τον νέο κόσμο που λέγεται Αμερική, που λέγεται Καναδάς, που δεν υπάρχει πλην του ενός ορθοδόξου ελληνικού μοναστηριού με ουσιαστική παρουσία. Αυτό μας δίνει τις χριστές ελπίδες, τις ελπίδες αυτές που θα δώσουν ζωή, θα δώσουν φως, που θα δώσουν σωτηρία στον κόσμο εδώ. Λοιπόν, η παρουσία του μοναχισμού και ιδιαίτερα του πρώτου μοναστηριού, να δώσουμε την ευχή και την ευλογία και τις προσευχές σας να πολλαπλασιάσουν, δηλαδή το ένα αυτό να αποτελέσει προζύμι
που θα ζυμωθεί όλος ο χώρος αυτός του νέου κόσμου με μοναστήρια, με φάρους, με ορθόδοξα στέκια, με οάσεις πνευματικές που οι χριστιανοί μας να τρέχουνε κατά τόπους να τρέφονται, να ποτίζονται, να δροσίζονται, να σώνονται, διότι περιμένουμε την νέα εποχή που σημαίνει εποχή Αντιχρίστου. Λοιπόν, και ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αντίχριστοι και όπως λέγει και ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος, και ποιος εστίν λέει ο Αντίχριστος, αυτός που δεν ομολογεί τον Χριστόν Ιησούν εν σαρκή ελιλιθώτα. Λοιπόν, όποιος δεν ομολογεί ότι ο Χριστός κατέβηκε στη γη ως πραγματικός Θεός και πήρε σάρκα και έγινε άνθρωπος θεάνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο και να ανεβάσει τον άνθρωπο εκεί που είναι το πρώτερο αυτός, δηλαδή στον ουράνιο κόσμο, στη δόξα του Θεού επάνω. Όποιος τον ομολογεί όλα αυτά και τόσα άλλα, αυτός είναι ο Αντίχριστος. Λοιπόν, και εφόσον περιμένουμε εποχή Αντιχρίστου, εγώ έχω μια ταπεινή γνώμη, δεν την υιοθετώ, και λέγω ότι ο Αντίχριστος, που θα είναι μια προσωποποίηση όλης της σατανικής δυνάμεως, θα δώσει την παρουσία του στο κέντρο που λέγεται Νέα Υόρκη, μέσα στις θάλασσες και στους ποταμούς, η Βαβυλώνα, αυτή που αναφέρει η Αποκάλυψη, θα δώσει ίσως εκεί κατά πρώτον την παρουσία ή την έδρα του ή το κέντρο του, θα επικοινωνήσει με όλο τον κόσμο όταν θα έρθει και θα αυτοκαλείται ο μεγάλος αδελφός, ο Αντίχριστος, και μέσω της τηλεοράσεως και με τα μέσα τα τηλεοπτικά θα επικοινωνεί αυτοστιγμής, ανά πάσα στιγμή, με κάθε άνθρωπο. Δηλαδή, ο άνθρωπος θα είναι μέσα στο γειτόνα του, μέσα στο δωμάτιό του, οτιδήποτε κι αν κάνει, θα τον φερθεί αυτόκλητα από μόνος που θα παρουσιαστεί η παρουσία του και θα δίνει τις διαταγές του και το πιστεύω του στον άνθρωπο για να υπακούσει. Με δαιμονική ενέργεια θα τον κάνει να τον τραβάει, να πιστεύει και να τον ακολουθήσει. Λοιπόν, επειδή εδώ στον κόσμο αυτόν και λοιπά υπάρχει σατανιστές, υπάρχουν αιρετικοί, υπάρχουν αντίχριστοι, υπάρχουν και τι δεν υπάρχουν, λοιπόν, σε μια τέτοια κατάσταση θα την επιτρώσει ο Αντίχριστος που αναμένεται και πρέπει εδώ να γίνουνε, εδώ πρέπει να στήσει και ας ελπίσουμε να στήσει ο αρχιστράτηγος Χριστός την γενναία του στρατιά, τους λοκατζίδες, τους καταδρομείς, τους ειδικούς για τέτοιες μάχες, όπως έχει ο στρατός, που θα αντιμετωπίσουν τον σατανά αυτόν. Και ο στρατός αυτός, ο γενναίος, θα παρασύρει και τους χριστιανούς, τους απλούς φαντάρους, να αποτελέσουν τον στρατό του και το μέτωπο του Θεού. Λοιπόν, και αυτοί οι λοκατζίδες και οι καταδρομοί λέγονται μοναχοί, μοναχές, και τα φρούρια θα είναι τα μοναστήρια. Σε αυτά θα καταφύγει ο κόσμος να κρυφτεί και να ασφαλιστεί κάτω από αυτή τη δύναμη. Αυτά τα μοναστήρια, αυτή τη στρατεία, αυτούς τους γενναίους, σήμερα έρχεται δυστυχώς και μάχεται αυτή καθεαυτή η Εκκλησία τη μη δημιουργία όλων αυτήν της στρατείας, και εν όψη της και εν όψη της ελεύσεως του Αντιχριστού, που θα έχουμε άμεσον κίνδυνο αρνήσεως
διότι τα μαρτύρια θα είναι πολύ ισχυρότερα με τα μέσα που διαθέτει η επιστήμη και η τεχνολογία, θα ασκήσει ο Σατανάς μέσων αυτών μεγάλη επίρρεια. Γι' αυτό και ο Χριστός μας λέει ιστορία του Ευαγγέλιο, όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου θα έβρει την πίστη επί της γης. Θα βρει ανθρώπους να τον πιστεύουν, όχι με γλώσσα αλλά με την καρδιά και με τη δύναμη της Ανδρείας. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε άμεση ανάγκη της δημιουργίας των μοναστηριών, αν θέλουμε και τον εαυτό μας και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να βρουν ασφάλεια έναντι των κακών που μας περιμένουν και θα έρθουν οπωσδήποτε και σίγουρα, διότι έχουν αυτά όλα τοποθετηθεί μέσα στις γραφές. Οι γραφές είναι δια Πνεύματος Αγίου και τίποτε δεν θα πέσει κάτω, όλα θα γίνουν αυτά. Λοιπόν, η παρουσία των μοναστηριών και των ανθρώπων που θα κατοικούν μέσα θα έχουμε απόλυτα ανάγκη και πρέπει να τα επιθυμίσουμε, να τα βοηθήσουμε να γίνουν και να ευχηθούμε να πλαισιωθούν με γενναίος, με γενναίες ψυχές που θα δράσουν δραστικά έναντι του Σατανά και της στρατιάς του και θα δράσουν πάνω στους χριστιανούς μας να τους δώσουν πίστη για να αντισταθούν, για να γίνουν οι καινούργοι μάρτυρες. Οι μάρτυρες οι οποίοι θα είναι ασυγκρίτως ενδοξότεροι από τους μάρτυρες των παλαιών, των πρώτων χρόνων. Βεβαίως, αυτοί που θα σωθούν στους εσχάτους χρόνους, αυτοί θα λάμψουν υπέρ τον ήλιο, περισσότερο από τους Αγίους τους πρώτους, διότι τα βάστανα θα είναι μεγάλα, η πίστη είναι αδύναμη, το κακό πολύ και γι' αυτό αυτοί που θα δώσουν τη μάχη θα είναι οι διαλεγμένοι άνθρωποι του Θεού. Τότε η πίστη ήταν που λέμε με τους τόνους και τα θαύματα των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων, θαύματα. Τα κακά ήταν λίγα. Η αμαρτία δεν ήταν έτσι τόσο πολύ δραστική και φανερή. Τώρα αδύνατη η πίστη, πολλά τα κακά, πολλή η αμαρτία, πολύ το σκοτάδι, λίγη οδηγή. Σπάνια κανένας πνευματικός άνθρωπος βρισκόμεται σε μία δυστυχισμένη πνευματική κατάσταση. Άρα λοιπόν όποιος βρεθεί να δώσει την καλή μαρτυρία του Χριστού θα γίνει μέγας μετόνος απάνω και θα είναι ο μέγας ευτυχής που θα κερδίσει το πρώτο λαχείο. Και ένα τελευταίο που έχω να σας πω, ότι έχετε βρει πολύ χάρη παρά το Θεό, διότι στον τόπο σας, στην πόλη σας, στα τείχη σας, ο Θεός σας κατεξίωσε να κάνει το πρώτο μοναστήρι του στην Αμερική, σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Νέος Κόσμος. Βρήκατε αυτή τη χάρη από το Θεό και πρέπει να τον δοξάζουμε το Θεό με όλη μας την ψυχή και την Παναγία μας, αλλά να ευχαριστήσουμε και τον Άγιο Επίσκοπό μας που συνέβαλε σημαντικά με πολλή επιδεξιότητα και θεμελίωσε το πρώτο μοναστήρι, διότι είναι άνθρωπος του Θεού, άνθρωπος που αγαπά τον μοναχισμό, τον ζει και γι' αυτό του οφείλουμε ιδιαίτερη τιμή. Και τον ευχηθούμε να έχει τη δύναμη, να έχει την αγία τόλμη να ξεκινήσει και άλλο και άλλο και έτσι η επαρχία σας, η Πενσιλβάνια, να γίνει η πρωτεύουσα του Ορθοδόξου Μοναχισμού στον Νέο Κόσμο. Αμήν.